Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού εισέλθω στο κύριο σώμα της ομιλίας μου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναφορά στην κατατεθείσα τροπολογία. Μετά τα τραγικά γεγονότα, μετά από τις καταστροφές σε πολλούς νομούς της χώρας μας που επλήγησαν από τις καταστροφές, μεταξύ των οποίων και ο νομός Κέρκυρας, αποζημιώνονται και δίδεται ένα εφάπαξ επίδομα ενίσχυσης τόσο στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα όσο και στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Καλό την εθνική αντιπροσωπεία να την υπερψηφίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πολλές περιοχές της χώρας μετράμε πληγές. Πάω στο κυρίως θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, όπως αναπτύχθηκε στις συναρμόδιες επιτροπές, αλλά και στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια, χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο. Σχεδόν όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου. Επικρίνουν τις κυβερνητικές επιλογές που οδήγησαν στην ύπαρξη κοινωνικού πλεονάσματος. Αλλά αυτή τη φορά συντονίζονται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τελικά υπερψηφίζουν. Ο πολιτικός αυτός διπολισμός φανερώνει μια αμηχανία. Φανερώνει την αμηχανία ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δικαιολογήσει τις τερατολογίες της όλο το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών, ενώ υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής επιχειρεί να στρέψει τη συζήτηση σε άλλα θέματα, με αγαπημένο της βέβαια το θέμα της τρομοϊστερίας και της ανομίας. Επιχειρεί όμως να κάνει όχι πολιτική, μικροπολιτική, και είναι επικής ο χαρακτηρισμός, σαν κοράκι πάνω από τους νεκρούς της τραγωδίας της Μάντρας. Προτού λοιπόν εισέλθω στις διατάξεις του νομοσχεδίου με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, θα ήθελα κι εγώ να κάνω μια ανανοηματοδότηση, αν θέλετε, του όρου ανομία, που τόσο πολύ αναπτύχθηκε και σήμερα από κάποιους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είδε το φως της δημοσιότητας η λίστα των Ελλήνων που βρέθηκαν σε εξωχώριες καταθέσεις στην περίφημη λίστα των Paradise Papers. Βλέπετε, στον παράδεισο δεν πάει πλέον η εργατική τάξη, ούτε καν η μεσαία. Πάει μια ολιγαρχία του πλούτου που αντιστοιχεί σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1% και λιμένεται το 50% του παραγόμενου πλούτου. Δεν ακούσαμε ντούτης κανένα να διερωτάται για τη συνεχιζόμενη φορολογική ανομία που αναπτύχθηκε από κάποιους σε σχέση με αυτό το θέμα. Δεν ακούσαμε κανένα να συζητάει, κανείς να συζητάει από τη Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο στόμφο για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, το οποίο πλήττεται από τους κρυμμένους θησαυρούς εκείνων που, όπως λένε και οι Βρετανοί, γεννήθηκαν με το ασημένιο κουτάλι στο στόμα. Αντίθετα, τι ακούσαμε? Να θεμελιώνεται το ηθικόν δικαίωμα στη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ότι καλώς πράττουν και ψάχνουν φορολογικούς παραδείσους κάποιοι πλούσιοι, γιατί έτσι προστατεύουν τα συμφέροντά τους από το φόρο που οφείλουν να αποδώσουν στο κράτος και στο κοινωνικό σύνολο. Τα ίδια φυσικά λένε και για τις επενδύσεις και για την οικονομία. Πηγαίνουν σε συναντήσεις διεθνών παραγόντων, τους καλούν να τα πάρουν όλα κοψοχρονιά και ταυτόχρονα ονειρεύονται νέα μνημόνια. Τα ίδια κάνανε και παλαιότερα, βεβαίως, όταν ενθάρρυναν τους έχοντες να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, τα ίδια από ό,τι φαίνεται θέλουν να κάνουν και τώρα. Το κοινωνικό μέρισμα του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που διανέμει με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση σε 3,4 εκατομμύρια πολίτες, αποτελεί την απάντηση μιας αριστερής διακυβέρνησης σε όλους αυτούς που επί χρόνια είχαν μάθει να αποκρύπτουν υπερκέρδη και άδειλα εισοδήματα. Με αυτή την κυβέρνηση η φορολογική ανομία τελείωσε. Τα δημόσια οικονομικά ισχυροποιούνται και τα μη παραμετρικά έσοδα τα οποία προέρχονται από την πάνταξη της φοροδιαφυγής αποδίδονται εκεί που ανήκουν, στην κοινωνία, στους ίδιους τους πολίτες. Την ίδια στιγμή
Και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και στις επιτροπές, το φετινό υπερπλεώνασμα αντικατοπτρίζει και μια σειρά από βελτιωμένες επιδόσεις και σε άλλες κατηγορίες δημοσιονομικών δικτών, οι οποίοι και εκείνοι σχετίζονται με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, όπως είναι για παράδειγμα η σπραξιμότητα των έμεσων φόρων, αλλά και με την αύξηση των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης μέσω της μείωσης της ανεργίας και βέβαια με την αύξηση του όγκου της πραγματικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να φτάσει στο 2%. Ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το κοινωνικό μέρισμα για το 2017 ανέρχεται σε ύψος ρεκόρ και θα διανεμηθεί σε τρεις κατηγορίες δαπανών. Στην ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικοκυριών με χαμηλά, αλλά και με μεσαία εισοδήματα, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων μονοφυλών του δημοσίου προς τους συνταξιούχους, οφειλές οι οποίες προέκυψαν από τις παράνομες παρακρατήσεις που το 2016 αυτή η κυβέρνηση σταμάτησε, καθώς και στη στήριξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Με το φετινό κοινωνικό μέρισμα, επομένως, δεν ευνοούνται μόνο όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, αλλά και τα μεσαία εισοδήματα που έχουν συμπιεστεί όλα αυτά τα χρόνια λόγω της κρίσης. Και από την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση, και από τη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, και από την τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων του κράτους προς τους συνταξιούχους, ευνοείται το σύνολο της οικονομίας. Έτσι και φέτος, στο πλαίσιο αυτό, η ευημερία των δικτών αποτυπώνεται και στην κοινωνία, με την τόνωση της ρευστότητας και την επιστροφή χρημάτων σε μια πλατιά βάση πολιτών. Ποτέ τα κόμματα, τα οποία σήμερα φωνάζουν όταν κυβέρνησαν, δεν κατάφεραν τέτοια δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα, εκτός από κοινωνική ανακούφιση όμως, προσφέρουν και το κλειδί για την έξοδο από τα μνημόνια. Σε όλες τις αιτιάσεις που έχουν ακουστεί, ότι είναι φιλανθρωπία, φιλοδορήματα, ψίχουλα, μπαξίσια, ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα, ναι. Θα συμφωνήσω ότι μια αριστερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση της αριστεράς, θα αξίζει το όνομά της μόνο όταν έχει πραγματώσει την ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, μόνο όταν έχει στήσει πάλι στα πόδια του το κοινωνικό κράτος που κατεδάφισε ο δοστρωτήρας του νεοφιλελευθερισμού. Ακόμα όμως επουλώνουμε πληγές. Ακόμα επουλώνουμε πληγές. Το επόμενο καλοκαίρι, με ακόμα πιο θετική πορεία στην οικονομία όμως, η χώρα τελειώνει. Τελειώνει με τα προγράμματα προσαρμογής, με τα μνημόνια και τότε όλοι εκείνοι σήμερα που δυσφορούν με τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά θα βρίσκονται σε ακόμη πιο άβολη θέση. Και τότε όμως, όπως και σήμερα, οι πολίτες θα γνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για τις δυσκολίες και ποιοι ήταν εκείνοι που με μια συνέπεια πάλεψαν για να ξεφύγουμε από τη μέγενη της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος